Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η οικογενειακή γαλήνη του Μάρκου και της Αλεξάνδρας δεν αργεί να διαταραχθεί, αφού ξεπροβάλλει μια καινούρια πύλη που θα ταράξει τις ισορροπίες. Ο Ιάσονας αναλαμβάνει να μεταφέρει τα δυσάρεστα νέα στην Αλεξάνδρα σχετικά με την κλήτευση που έλαβε από το εφετείο και ο Μάρκος αμφισβητεί την αγνότητα των προθέσεών του. Ο Στέφανος και η Μαριέτα βρίσκονται και πάλι μαζί στην Κηφισία. Ο Στέφανος μαθαίνει όλα όσα προσπαθούσε να του κρύψει η Μαριέτα τόσον καιρό και ανησυχεί σοβαρά για εκείνη. Η Νάντι αρχίζει σταδιακά να ανακτά τον χαμένο της δυναμισμό και αναλαμβάνει δράση προκειμένου να βοηθήσει την Αλεξάνδρα. Παράλληλα, οι άνθρωποι του παρακράτους καταφέρνουν να εντοπίσουν τον Φάνη και επιτίθενται με όπλα στο εργοστάσιο. Ο Μάρκος και ο Ιάσονας με τη βοήθεια της Νάντιας πασχίζουν να αθωθεί η Αλεξάνδρα, ενώ η ίδια δεν διατηρεί πολλές ελπίδες. Ο Στέφανος και η Μαριέτα μαθαίνουν τα νέα για την Αλεξάνδρα και η Μαριέτα επιμένει ότι πρέπει να κάνει κάτι για την βοηθήσει. Ο Θήμιος και η Άννα υποπτεύονται ότι δύο ασφαλίτες παρακολουθούν το σπίτι της Κηφισίας. Εν τω μεταξύ η Δήμητρα φαίνεται να κρύβει κάτι από τους υπόλοιπους. Ο Σωκράτης στείνει παγίδα στον Μιχάλη και του κάνει μήνυση με βαριά και ψεύτικη κατηγορία. Ο Κοντογιάννης υποκρίνεται στον αρχηγό του παρακράτους πως είναι με το μέρος του, ενώ επιδιωκεί να τον βγάλει από τη μέση. Τέλος ο Στέφανος, μαθαίνοντας και για την επίθεση κατά του Μάρκου και του Φάνη, αποφασίζει να γυρίσει στη Μεσίνη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.